Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα από το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Αμαλιάδας. Σε 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Κόρυβο και τον ΑΟ Αγρινίου για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Μπάσκετ. Μια πρώτη αγωνιστική που διεξάγεται σήμερα μετά από μια καθυστέρηση κάποιων εβδομάδων. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια της μετάδοσής μας τους λόγους για τους οποίους υπήρξε και αυτή η εμβόλυμη πρώτη αγωνιστική. Είστε συντονισμένοι στο sportstats.gr. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση του Κόρυβο Αμαλιάδας. Ενδεχομένως φτάνουν στα αυτιά σας τα επιφωνήματα των φίλων του Κόρυβου για την αγαπημένη τους ομάδα. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Μπάσκετ. Σε ένα παιχνίδι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και αρκετός κόσμος στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση για την ομάδα του Κόρυβου Αμαλιάδας με προπονητή τον Κώστα Δελέγκο. Η ομάδα του Κόρυβου, η οποία θα στηριχτεί στον Παπαρέγκα, τον Μίτροβιτς, τον Ναούμι, τον Ετζιάκα, τον Κατσαβόπουλο, τον Μαστρογιανόπουλο, τον Κάπο, τον Μιχαλούτσο, τον Τάταρη, τον Μάστορο, τον Καβασιάδη και τον Νάνο. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχουν δηλωθεί στη δωδεκάδα από τον Κώστα Δελέγκο. Και από την άλλη πλευρά η ομάδα του Αγρινίου έχει δηλώσει στη δωδεκάδα Μπάλο, Βακουφτσί, Παπαθανασόπουλο, Κεραμάρη, Πάρσκι, Τσούκα, Μίτσου, Κυριλή, Κοκιό, Κουρουπάκη, Νικολαίδη και Γκάτζιο. Προπονητής ο Γιάννης Διαμαντάκος, ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην ομάδα του ΑΟ Αγρινίου. Κόρυβος και ΑΟ Αγρινίου, δύο ομάδες που συμμετείχαν και πέρυσι στην Α2 Εθνική. Α2 Εθνική, η οποία είχε διακοπεί για κάμποσους μήνες λόγω της πανδημίας και ξανάργησε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ξεκίνησε και τελείωσε επίσης με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Κόρυβος είχε παίξει συγκεκριμένο αριθμό, μόνο 3 αγώνες την σεζόν 2020-2021, καταραμένη εντός εισαγωγικών ή εκτός λόγω κορονοϊού σεζόν. Μόνο 3 αγώνες λοιπόν. Ο Κόρυβος είχε γνωρίσει δυσάρυθμες ήττες μέχρι να διακοπεί το πρωτάθλημα λόγω της πανδημίας, όπως είπα πριν από λίγο, και αποφάσισε να μην συνεχίσει μετά την επανεκκίνηση της Α2 Εθνικής. Δεν υπήρξε κάποια τιμωρία για αυτή του την απόφαση. Η ΕΟΚ ήταν αρκετά ελαστική σε όσες ομάδες δεν μπορούσαν να συνεχίσουν στα πρωταθλήματά της και παρέμειναν στην ίδια κατηγορία με την κατηγορία με την οποία αγωνίζονταν την περσινή περίοδο. Διευθύνσεις αναμέτρησης: Κωνσταντινόπουλος, Ουσταμπασίδης και Γεράνιος. Είναι το τρίο των διαιτητών. Πρώτος διαιτητής ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Έχει την μπάλα, είναι στο κέντρο του γηπέδου και είναι έτοιμος για το πρώτο τζάμπολ. Αριστερά, όπως βλέπετε στις οθόνες σας, είναι ο Λεωνίδας Γεράνιος, ο τρίτος διαιτητής. Και στο χώρο μπροστά από την γραμματεία είναι ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Ουσταμπασίδης. Τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων, από τον Κώστα Δελέγκο και από τον Γιάννη Διαμαντάκο. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, όλα είναι πλέον έτοιμα. Φυσικά η αναμέτρηση, όπως όλες οι αναμετρήσεις, διεξάγεται κάτω από ένα αυστηρό και συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο λόγω του COVID. Την αναμέτρηση παρακολουθούν μόνο όσοι έχουν πιστοποιητικά εμβολιασμού και πιστοποιητικά νόσησης. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλον η είσοδο στα γήπεδα και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο κλειστό γυμναστήριο της Αμαλιάδας. Θα δούμε τώρα και την πεντάδα για την ομάδα του Αγρινίου. Μπάλος, Φάρσκι, Τσούκας, Νικολαίδης και Γκάτζιος. Αυτή είναι η πεντάδα. Τώρα ο Κόρυβος.
Αναστασιάδης, Τάταρης. Ο Μίτροβιτς μπαίνει για αυτό στο πάρκε. Ο Παπαρέγκας επίσης θα κάνει την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Μαστρογιανόπουλος, ο Σαράτης Μαστρογιανόπουλος, πατρινός παίκτης, γέννημα θρέμα του Απόλλωνα και της Απολωνιάδας. Τα τελευταία χρόνια έπαιξε στο Λαύριο, στην Basket League και τώρα επέστρεψε κοντά στην γενέτειρά του την Πάτρα, την Αμαλιάδα, για να παίξει μπάσκετ στον Κόρυβο. Για να δούμε ποιος θα πάρει το τζάμπολ τώρα. Πηδάει ο Γκαβασιάδης με τον μπάλο, ίδιο σέντερ. Και η πρώτη επίθεση είναι, παρότι το τζάμπολ το κέρδισε ο Γκαβασιάδης, η πρώτη επίθεση είναι για την ομάδα του Αγρινίου. Ο Πάρτσκι για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης θα πάρει το τρίποντο, ήταν μόνος του. Ήταν μόνος του και βεβαίως δικαίως σούταρε και ευστόχησε. Το πρώτο καλάθι του αγώνα είναι από τη, για την ομάδα του Αγρινίου με τον Νικολαίδη, τρίποντο. Ο Μίτροβιτς θα ψάξει μέσα στο καλάθι τον Τάταρη. Μπάλα είναι για την ομάδα του Κορύβου, κερδίζει το φάουλ εκεί από τον Τσούκα. Λέει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, πατρινός και αυτός ο διαιτητής, όμως δεν ανήκει στο σύνδεσμο της Πάτρας. Τα τελευταία χρόνια είναι εκτός πατρών στην Αθήνα. Ο Μίτροβιτς είναι αυτός που φτιάχνει παιχνίδι για τον Κόρυβο. Πάνω του είναι πάντα ο Νικολαίδης. Ο Μίτροβιτς κλείνεται, βρίσκει τον Τάταρη μέσα στη ρακέτα. Ο Τάταρης θα τελειώσει τη φάση με φάουλ. Θα πάρει το φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι. Τον αξιοποίησε εκεί ο Μίτροβιτς τον Τάταρη μέσα στην ρακέτα. Ένας πολύ δυνατός παίκτης ο Τάταρης μέσα στην ρακέτα. Θα καταφέρει να κερδίσει το φάουλ και να πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας τώρα για να εκτελέσει δύο βολές. Είναι εύστοχος την πρώτη. Ανοίγει λογαριασμό για τον Κόρυβο ο Τάταρης, ο Διονύσης Τάταρης. Να δούμε και στη δεύτερη βολή. Θα του δώσει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος την μπάλα. Τάταρης, ο οποίος έχει ύψος 2-4, είναι άστοχος στη δεύτερη βολή. Το rebound ή του Αγρινίου. Ο Τσούκας θα ελιχτεί, μπροστά του έχει τον Τάταρη, κλείνεται. Θα κλέψει εκεί ο Μαστρογιανόπουλος, φεύγει μπροστά, πολύ ωραία η τρίπλα. Για τρεις τώρα ο Κόρυβος, είναι εύστοχος ο Παπαρέγκας. Απαντάει με τρίποντο, στο τρίποντο του Νικολαίδη Παπαρέγκας. 4-3. Παίζουμε 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Ο Γκάτζιος γίνεται εκεί ο Τσούκας. Όχι, τελικά θα διεισδύσει, θα καταφέρει να πετύχει καλάθι. Ωραία ενέργεια από τον Τσούκα, φάνηκε ότι είχε κλειστεί προς στιγμήν. Ευνηδίασε τους παίκτες του Κόρυβου, ευστόχησε ο Τσούκας. Πρώτη πόντη για τον Τσούκα, 4-5, 8 και 22 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μαστρογιανόπουλος, Απαρέγκας, είναι ο παίκτης κλειδί για τον Κόρυβο. Είναι ο παίκτης που σκοράρει, είναι ο πρώτος σκόρος στα περισσότερα παιχνιά του Κόρυβου φέτος. Ο Τάταρης θα τροφοδοτηθεί. Βλέπουμε ότι είναι ξεκάθαρο το σχέδιο από τον Κώστα Δελέγκο να περάσει η μπάλα μέσα στη ρακέτα στον Διονύση Τάταρη για να θύρει την ομάδα του Αγρινίου, να πάρει το φάουλ και να πετύχει καλάθι. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο Τάταρης έχει πάρει φάουλ και έχει οδηγηθεί στις βολές. Είναι άστοχος στη βολή ο Τάταρης. Μία στις τρεις αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος φτάνει μέχρι το τζάμπολ. Έχει εκνευριστεί που έχει αστοχήσει, έχει χαραμίσει τον μπόνους που πήρε με τόσο κόπο μέσα στο καλάθι. Να δούμε αν θα είναι εύστοχος ο Τάταρης στη δεύτερη βολή. Στην τέταρτη για την ακρίβεια. Είναι άστοχος. Μία στις τέσσερις για τον Τάταρη. Μία στις τέσσερις βολές. Ο Γκάτζιος πήρε το rebound. Ο Γκάτζιος, ο οποίος ξέρει τα κατατόπια, γιατί πέρσι αγωνίστηκε στην ομάδα του Κορύβου.
για λίγο αυτές τις αγωνιστικές τις πρώτες που είπαμε, μέχρι να διακοπεί το πράγμα λόγω της πανδημίας. Η φάση του αγώνα μέχρι στιγμής, το κόψιμο, εντυπωσιακό κόψιμο του Τάταρη, φίλες και φίλοι, πάνω στον Νικολαίδη. Εκπληκτικό κόψιμο, 4-5 το σκορ, 7-43 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Νικολαίδης στην επαναφορά, θα δώσει τον Φάρσκι, η μπάλα είναι τώρα για τον Κόρυβο. Η επίθεση για την ομάδα του Κορύβου. Ικανοποιημένος πρέπει να είναι ο Κώστας Δελέγκος από την άμυνα των παιχτών του, οι οποίοι όμως θα πρέπει να γυρίσουν αρκετά πίσω, αρκετά μέτρα πίσω, για να επαναφέρουν την μπάλα. Ο Μαστρογιαννόπουλος θα κατεβάσει. Παίκτης με εμπειρία στην μπάσκετ λίγκ, ο Μαστρογιαννόπουλος θα διεισδύσει, θα κλειστεί, θα κοπεί, θα βγάλει έξω ο Καβασιάδης. Επιχειρεί μπάσουν, πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Καβασιάδη, έναν ωραίο δρασκελισμό. Θα πάρει και το φάουλ, διπλό κακό για την ομάδα του Αγρινίου. Ο Καβασιάδης πετυχαίνει το καλάθι. 6-5 είναι το σκορ, δεν έχει περαστεί ακόμα στο φωτεινό πίνακα. Τώρα περάστηκε, 7-27 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Καβασιάδης έχει και μπόνους, μια συμπληρωματική βολή. Ο ψηλός της ομάδας του Κορύβου, σε αντίθεση με τον Τάταρη, αυτός είναι εύστοχος στη βολή. Τάταρης νωρίτερα μία στις τέσσερις. Ένα zone press είδαμε για λίγο από βεβαίως Κορύβου σε όλο το γήπεδο. Θα δημιουργηθούν προβλήματα στο κατέβασμα της μπάλας για το Αγρίνιο. Ο Γκάτζιος αστοχή σε μακρινό σουτ. Μαστρογιαννόπουλος διεισδύει. Ο Μίτροβιτς τώρα θα δώσει τον Καβασιάδη, ψάχνει τον Τάταρη ξανά ο Μίτροβιτς, έξω φάουλ εκεί. Σωστό το σφύριγμα από τον μπάλο. Το φάουλ το σφύριξε ο κύριος Ουσταμπασίδης. Η ομάδα του Αγρινίου βλέπω ότι έχει 4 ομαδικά ή 5 είναι τώρα. Είναι 5 ομαδικά, οπότε πάει στις βολές. Ο Μίτροβιτς ελέγχει ο Κόρυβος στο παιχνίδι, παρότι είναι μπροστά μόνο με 2 πόντους σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά και κάτι που παίζουμε. 6-51 για την ακρίβεια για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εύστοχο στη βολή ο Μίτροβιτς. Και ο Μίτροβιτς δεν μιμείται τον Τάταρη. Και ο αριστερόχειρας playmaker της ομάδας Κορύβου ευστοχή. 2-2 βολές και ο Μίτροβιτς. Και πλέον έχουν σκοράρει 4 από τους 5 παίκτες του Κορύβου. Δεν έχει σκοράρει μόνο ο Μαστρογιαννόπουλος ακόμα. Ωραία μέσα στο καλάθι η πάσα εκεί. Τελειώνει ο Γκάτζιος, πάρ' το βάλτο, ήταν από τον μπάλο. Το μισό καλάθι ανοίξει τον μπάλο. Ο Γκάτζιος λοιπόν σκοράρει πολύ ωραία. Εδώ τώρα έχουμε η μπάλα για τον ΑΟ Αγρινίου. 9-7, 6-24 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ήταν επιθετικό φάουλ, το πρώτο φάουλ στην πρώτη περίοδο. Πήγε να κλέψει εκεί ο Μαστρογιαννόπουλος, ο Μίτροβιτς συγγνώμη. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους που θα πιεστούν τώρα στο κατέβασμα. Ο Νικολαίδης. Φάρσκι, ωραία προσπάθεια, κακό τελείωμα, πιεζόμενος και από τον Παπαρέγκα. Μίτροβιτς θα ψάξει τον Τάταρη, δεν του δίνει την μπάλα τελικά. Θα ψάξει τον Καβασιάδη. Weak side εκεί ο Μαστρογιαννόπουλος στη γωνία, είναι άστοχος σε τρίποντο που επιχείρησε ο Μαστρογιαννόπουλος. Ωραία πάσα θα πέρναγε αυτή από τον Νικολαίδη στον Τσούκα. Δεν πέρασε η μπάλα.
παρενέβη χέρι παίκτη του Κόρυβου. Επίθεση 20 δευτερολέπτων για την ομάδα του Αγρινίου. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί. Ο Τσούκας, μπάλα είναι, χάνει την μπάλα. Η μπάλα είναι για τον Κόρυβο. Ωραία άμυνα από τον Παπαρέγκα. Παναφορά από τον Μίτροβιτς, τον Μαστρογιαννόπουλο, θα κατεβάσει ο Μίτροβιτς. Πίεση από τον Τσούκα. Στο κατέβασμα πιέζει και η ομάδα του Αγρινίου, στο κατέβασμα τους παίκτες του Κορύβου. Κοστάρει ο Παπαρέγκας, γυρίζει. Είναι άστοχος, παραμένει το 9-7. Η μπάλα είναι, νομίζω, σωστό το σφύριγμα από τον κύριο Γεράνιο. Πιεζόμενος ο Φάρσκι από τον Παπαρέγκα, θα χάσει την μπάλα. Είναι επίθεση για την ομάδα του Κορύβου. Μίτροβιτς, Τατάρης. Ο Μίτροβιτς έχει ανέβει ο Καβασιάδης. Θα μπει ο Μίτροβιτς, θα βγάλει έξω το Μαστογιαννόπουλο, σου έγινε φάουλ εκεί. Ο Τάταρης τελειώνει τη φάση μέσα στο καλάθι. Κάνει τους 3 πόντους ο Τάταρης, 11-7 με τη συμπλήρωση του πενταλέπτου. Ένα ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο Γκάτζιος, φάουλ χαμηλά από το Μαστογιαννόπουλο. Ο Γκάτζιος. Η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα του ΑΟ Αγρινίου. Έχουμε και την είσοδο για τον Κάπο στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Καβασιάδη, πρώτη αλλαγή για τον Κόρυβο. Ο Γκάτζιος θα μπει. Θα πάρει το φάουλ από τον Κάπο, ο οποίος έσπρωξε τον Γκάτζιο. Επιχείρησε διείσδυση από τη γωνία. Ο Κόρυβος, πρέπει να το πούμε αυτό, ενώ τώρα πολύ ωραίο καλάθι πέτυχε ο Φάρσκι, μειώνει σε 11-9. Ο Κόρυβος είναι ίσως η μοναδική ομάδα στην Α2, τη φετινή, που δεν έχει ούτε έναν 30χρονο στο ρόστερ της. Ο μεγαλύτερος όλων στον Κόρυβο είναι 28χρονος ο Αποστόλης ο Ναούμης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πιτσιρικάδες. Άστοχο τρίποντο από τον Κάπο. 3-56 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Διείσδυση, πολύ ωραία διείσδυση από τον Φάρσκι, φτάνει τους 4 πόντους, 11 όλα. Ξανά το παιχνίδι στην ισοπαλία. Και έχει σηκώσει τον Ναούμι, ο Κώστας ο Δελέγκος. Μίτροβιτς, θα δώσει τον Τάταρη. Τάταρης τελειώνει εκεί, δεν έχει αντίπαλο. Έχω την αίσθηση ότι αν παίξει αυτό το παιχνίδι ο Κόρυβος, θα δημιουργήσει πολλά περαιτέρω προβλήματα στην ομάδα του Αγρινίου. Έχουμε δει ότι όσες φορές έχει παίξει έτσι, έχει καταφέρει να δημιουργήσει θέματα με τον Τάταρη κυρίως. Το τρίποντο είναι εντελώς άστοχο εκεί. Επιθετικό rebound ο Γκάτζιος, 2 δευτερόλεπτα, 1. Η μπάλα δεν είχε βρει στεφάνι, οπότε δεν ανανώθηκε ο χρόνος επίθεσης για τον ΑΟ Αγρινίου. Στο παρκέ ο Ναούμης, στο παρκέ και ο Ετζιάκα. Παναγιώτης Φρήμαν Ετζιάκα, 26χρονος, ύψους 1.95. Μίτροβιτς, Παπαρέγκας, ο Ετζιάκα, ο Κάπος και ο Ναούμης, η πεντάδα για τον Κόρυβο αυτή τη στιγμή. Για την ομάδα του Αγρινίου, ο Νικολαίδης παραμένει στη θέση 1. Ο Τσούκας, έχει περάσει το παρκέ ο Κοκιός, ο Γκάτζιος και ο Φάρσκι. Την αλλαγή του Κοκιού λοιπόν για την ομάδα του Αγρινίου.
Μίτροβιτς, έχει το screen από τον Τζιάκα, ο Μίτροβιτς θα πάρει το τρίποντο, άστοχο. Τώρα τι έχουμε εδώ, το σφίριξαν ταυτόχρονα ο κύριος Κωνσταντινόπουλος και ο κύριος Σταμπασίδης. Η μπάλα είναι για τον Κόρυβο και μάλιστα είναι και δύο βολές. Κάποιος παίκτης εκεί του Αγρινίου έσπρωξε. Συγκεκριμένα ήταν ο Φάρσκι. Έσπρωξε. Και έτσι ο Παπαρέγκας θα πάει στις βολές. Ο Νίκος Παπαρέγκας εύστοχος στην πρώτη. 4 πόντοι για τον Παπαρέγκα, ο οποίος ήταν ασταμάτητος στο παιχνίδι με τον Πανερυθραϊκό. Έχει 23 πόντους με 4 τρίποντα. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή τώρα και είχε πετύχει και 25 πόντους με ένα τρίποντο στο παιχνίδι με τον Παγκράτη. Ο Κορύβος είχε χάσει από τον Πανερυθραϊκό, είχε κερδίσει τον Παγκράτη τις προηγούμενες εβδομάδες όλα αυτά. Εύστοχος στις δύο βολές του Παπαρέγκα, αυτά είναι τους 5 πόντους όσους έχει και ο Τάταρης. Ο Παπαρέγκας έχει πετύχει ένα τρίποντο. 2 και 35 για τη λήξη της πρώτης περίοδου, 15-11 το σκορ με αυτά και με αυτά, στο συν 4 ο Κόρυβος που πιέζει τώρα ψηλά. Επιθετικό φάουλ, είναι ένα σφύριγμα από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο που δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό στον Γιάννη τον Διαμαντάκο, τον προπονητή της ομάδας του Αγρινίου. Ο οποίος θα σηκώσει και τον Βακουφτσί. Και το Βακουφτσί. Παπαρέγκας έχει περάσει για τον Κόρυβο και ο Μαστόρος. Μαστόρος, συγγνώμη. 23χρονος. Ο Κάπος παίζει με πλάτη, γυρίζει. Ωραία κίνηση, πάρα πολύ ωραία κίνηση από τον Κάπο. Δέχεται τα συγχαρητήρια από όλο το γήπεδο για την κίνηση που έκανε. 2 λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου, 17-11, στο συν 6 ο Κόρυβος που κλέβει την μπάλα τώρα. Ο Μαστόρος βγαίνει μπροστά στον ευνηδιασμό, πετυχαίνει καλάθι. Και σπευμένα time out από τον Γιάννη Διαμαντάκο, βλέποντας ότι ο Κόρυβος έχει πάρει αυτό το προβάδισμα των 8 πόντων. 19-11, 1-52 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Καλή εσφυσμένα time out. Παπαρέγκας και Τάταρης, η πρώτη σκόρα για τον Κόρυβο, έχουν από 5 πόντους. 2 βολές έχει ο Μίτροβιτς, 2 πόντους ο Κάπος, 2 Μαστόρος, πέτυχε πριν από λίγο το καλάθι στον ευθυδιασμό, και 3 πόντους έχει ο Γκαβασιάδης. Ενώ για την ομάδα του ΑΟ Αγρινίου, ο Φάρσκι έχει 4 πόντους, 3 σε ένα τρίποντο Νικολαίδης, το πρώτο καλάθι του αγώνα σήμερα. Ένα καλάθι και ο Τσούκας και ένα καλάθι και ο Γκάτζιος. Αυτή είναι η 11 πόντοι για την ομάδα του ΑΟ Αγρινίου. Ο Κόρυβος, ο οποίος παίρνει αυτή τη διαφορά πιέζοντας την ομάδα των φιλοξενούμενων. Ο Κόρυβος, ο οποίος έχασε στην... ενώ έχουμε time out τώρα, έτσι εξελίσσεται το time out. Έχασε από τον Πανερυθραϊκό εκτός έδρας στις 16 Οκτωβρίου με 82-58. Κέρδισε εδώ στο γήπεδο της Αμαλιάδας στις 23 Οκτωβρίου το Παγκράτη 86-59 και έχασε στις λεπτομέρειες εκτός έδρας από το Φίλιππο 66-60 σε ένα παιχνίδι που είχε κορυφαίο παίκτη τότε τον Σαράντι Μαστρογιανόπουλο που επιστρέφει από ό,τι βλέπουμε στο παρκέ για την ομάδα της Αμαλιάδας. 1-52 επαναλαμβάνω για τη λήξη της πρώτης περίοδου 19-11. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, είστε πάντα συντονισμένοι στο sportstat.gr. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Αγρινιού μετά το time out. Καλά κεφάλαιο, όχι. Σωστό το σφύριγμα, το σφυρίζει ο κύριος Γεράνιος. Διείσδησε ο Νικολαίδης. Σπρώχθηκε με το σώμα. Και θα πάει στις βολές, γιατί είναι προσπάθεια για σουτ. Το φάουλ το έκανε ο Ναούμης. Θα κάτσει πάλι στον πάγκο ο Ετζιάκα. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Μιχαλούτσος για τον Κόρυβο.
Μεγάλο rotation από τον Κώστα Δελέκο, μεγαλύτερο rotation σε σχέση με την ομάδα του Αγρινίου μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έχει μπει και ο Μίτσου για την ομάδα του Αγρινίου στο παρκέ. Έμπειρος παίκτης ο Μίτσου. Ο Νικολάηδης εύστοχος στην πρώτη βολή, εύστοχος και στη δεύτερη και αυτός. Παλιά καραβάνα για τους Αγρινιώτες. Ο Μαστόρος, ο Μαστρογιανόπλου, πολύ ωραία! Πάρα πολύ ωραία, η φάση του αγώνα αυτή είναι. Είδαμε νωρίτερα το κόψιμο του Τάταρη. Τώρα βλέπουμε όμως ένα καταπληκτικό backdoor κάρφωμα από τον Κάπο, από την ωραία πάσα του Μιχαλούτσου και κλέβει τώρα ο Μαστρογιανόπουλος. Θα πετύχει και το καλάθι. 21-13. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ξανακλέβει ο Κόρυβος. Πολύ ωραία εκεί. Ο αστοχή εξ επαφής. Αστοχή εξ επαφής ο Ναούμης. Ο Κόρυβος ελέγχει τα πράγματα. Είναι στο συν 10. Είναι στο 23-13. Θα μπορούσε να προηγηθεί και με 12 από τους τώρα. Αλλά αστόχησε εκεί ο Ναούμης. Κολαΐδης από τη γωνία για τρεις άστοχος. Ο Ναούμης παίρνει το rebound. Ο πιο έμπειρος παίκτης της ομάδας του Κορύβου. Μαστόρος οργανώνει. 13 δευτερόλεπτα θα μείνουν και 5 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Αγρινίου. Μαστόρος παίρνει στα πόδια εκεί, ίσως έγιναν βήματα, πέτυχε το καλάθι. Είτε βήματα είτε φαουλ. Ο Μαστόρος σκόραρε. Ένα δευτερόλεπτο και άστοχος εκεί ο Νικολαίδης. Τελειώνει η πρώτη περίοδος στην Αμαλιάδα με το καλάθι του Μαστόρου και, και το άστοχο τρίποντο τον Νικολαίδη. 25-13, ό,τι δεν ήρθε πριν από λίγο το συν 12 για τον Κόρυβο ήρθε τώρα με τον Μαστόρο. Κόρυβος κυρίαρχος σε αυτή την πρώτη περίοδο. Κάνουμε μια μικρή παύση, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας για τη δεύτερη περίοδο του μεγάλου αγώνα. Τελείωσαν και οι οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων, τον Κώστα Δελέκο, τον προπονητή του Κόρυβου και τον Γιάννη Διαμαντάκο, τον προπονητή του Αγρινίου. 25-13 το σκορ στην πρώτη περίοδο στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Αμαλιάδας. Κυρίαρχος ο Κόρυβος με πολύ ωραίο μπάσκετ από τα μισά της πρώτης περίοδου και έπειτα, όταν πήρε μια διαφορά την οποία την έχει πάει στο συν 12 τώρα. Πολύ ωραίο ρυθμό δίνει ο Μαστόρος στην αναμέτρηση, φτάνει τους 6 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ για τον Κόρυβο ο Μαστόρος. Έχει δώσει πολύ ωραίο ρυθμό, πιέζει στην άμυνα, στην επίθεση είναι πολύ καλός. Ο Μίτσου για τον Τσούκα. Ο Νικολαίδης, ο Τσούκας μπροστά στον Κάπο, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Ριμπάτο Μαστρογιανόπουλος, φεύγει μπροστά. Εδώ τώρα έχουμε βήματα. Έχουμε τζάμπο λέει και ο Γεράνιος. Σε μια παράξενη φάση. Ο Μαστρογιανόπουλος έκανε μια ωραία αρχαία τρίπλα. Φάνηκε ότι θα επιχειρήσει τον πάσιμο. Η μπάλα βρέθηκε εγκλωβισμένη στα χέρια δύο παιχτών.
Κύριος Γεράνιος επέλεξε τη Σολομόντι Ολή στο τζάμπολ, αλλιώς θα ήταν βήματα. Ούτως ή άλλως η μπάλα είναι για τον Άο Αγρινίου, αυτό δείχνει το βελάκι. 27-13, στο συν 14 ο Κόρυβος Νικολαίδης. Για να δούμε την αντίδραση του Άο Αγρινίου, θα υπάρξει βέβαια. Ο Τσούκας διεισδύει, κλείνεται. Προσπαθήσει να περάσει μέσα στο καλάθι, κλέβει εκεί, πολύ ωραία. Ο Μιχαλούτσος, ο Ναούμης, πολύ ωραία στον κάπο. Ομαδικό παιχνίδι, ωραίο ομαδικό παιχνίδι από τον Κόρυβο. Επέλεξε εκεί ο Ναούμης να μην σουτάρει για τρεις, να βρει μέσα στο καλάθι τον συμπαίκτη, τον κάπο, ο οποίος τελείωσε τη φάση. Έχουμε φάουλ εδώ τώρα υπέρ της ομάδας του Αγρινίου. Το υπέδειξε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης. Θα πάει στις βολές εκεί. Είναι ο Δημήτρης ο Κυριλής, playmaker, νεαρός playmaker για την ομάδα του Αγρινιού, Αγρινιώτης. Αριστερόχειρας, ο οποίος υπήρξε μέλος του προγράμματος νους του Προμηθέα Πάτρας τα προηγούμενα χρόνια. Είχε ενσωματωθεί στην ομάδα του Προμηθέα, είχε παίξει τα πανελλήνια παιδικοεφηβικά πρωταθλήματα. Είναι εύστοχο στη δεύτερη βολή ο Κυριλής. Το ίδιο που είπαμε για τον Κυριλής ή για τον Κάτζιο, και αυτός ήταν μέλος του προγράμματος νους του Προμηθέα. Ο Μίτσου εκεί πέφτει κάτω, μπροστά ο Νικολαίδης, άστοχος ο Νικολαίδης. Μαστόρος, κοιτάξτε ρυθμό που δίνει ο Ναούμης, ο Μαστόρος τώρα κοντρολάρει την επίθεση. Ο Μαστόρος θα το πάρει μόνος του, θα το πάρει μόνος του σούτ από μέση απόσταση. Νομίζω ότι ο Μαστόρος είναι ο παίκτης που κλέβει την παράσταση μέχρι στιγμής. Έχει 8 πόντους για την ομάδα του Κόρυβου, αλλά δεν είναι οι 8 πόντοι όσο το ότι έχει φτιάξει ωραίο παιχνίδι για την ομάδα της Αμαλιάδας, και σίγουρα ο Κώστας Δελέγκος πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τον παίκτη του. Είναι ο παίκτης κλειδί μέχρι στιγμής. Θα του δώσει τώρα κάποιες ανάσες, ξαναβάλει τον Μίτροβιτς, τον Παπαρέκα και τον Τάταρη. Θα καθίσει και ο Κάπος, θα καθίσει και ο Μαστρογιανόπουλος. Κάτι του λέει και ο Κώστας Δελέγκος, τον είχε παίκτη και στον Απόλλωνα πριν από μερικά χρόνια. 31-14 με αυτά και με αυτά, 7 και 38 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μίτσου για τον Κυριλή. Ο Πάσκι για τρίποντο Κυριλής, εντελώς άστοπο, ίσως αλλιώθηκε εκεί πέρα προφανώς, αλλιώθηκε. Ο Τάταρης κλείνεται, θα δώσει τον Μίτροβιτς, θα περάσει τη γραμμή. Ο Μίτροβιτς τώρα το παίρνει μόνος του, κακή ενέργεια. Ψυχολόγητη ενέργεια αυτή τώρα από τον Μίτροβιτς. Κώστας Δελέγκος, άλλο που δεν του είπε τώρα, αλλά θα έχει, δέχεται και παρατήρηση τώρα και ο Κώστας Δελέγκος από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο για διαμαρτυρία. Ήταν κακή επιλογή νομίζω πάντως αυτή που έκανε ο Μίτροβιτς, που πήρε νωρίτερα ο Μίτροβιτς. Άλλο τρέχω, άλλο βιάζομαι. Έχει διαφορά ο Κυριλής. Τρίποντο τώρα, εύστοχο τρίποντο από τον Μίτσου. Είναι το δεύτερο εύστοχο τρίποντο για την ομάδα του Αγρινίου. Time out τώρα έχουμε. 31-17, 6-54 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Κόρυβος ελέγχει τα πράγματα, δείχνει αποφασισμένος να μην γελάρει στην έδρα του μπροστά στο κοινό του. Έχει κορυφαίο παίχτη μέχρι στιγμής τον Μαστόρο με 8 πόντους, ο οποίος έχει δώσει ξέφρενο ρυθμό στην ομάδα της Αμαλιάδας. Ο Κάπος έχει 6 πόντους, έχουμε δει και ωραίο μπάσκετ μέχρι στιγμής. Ωραίες μονομαχίες, ωραία τελειώματα, κυρίως από τον Κόρυβο. Είχαμε δει το κάρφωμα πριν από λίγα λεπτά, backdoor κάρφωμα από τον Κάπο. Και είχαμε δει και στο πρώτο δεκάλεπτο μια πολύ ωραία τάπα από τον Τάταρη,
πάνω στον Νικολαίδη. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ιστοσελίδα sportstats.gr. Παρακολουθείτε τους αγώνες του πρωταθλήματος Α2 της μπάσκετ, τον αγώνα εν προκειμένου Κόρυβος Αμαλιάδας ΑΟ Αγρινίου. Κώστας Δελέκος, από ό,τι κατάφερα να υποκλέψω από εδώ ψηλά που βρίσκομαι, εδώ στα ορεινά που βρίσκομαι, στα booth του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου της Αμαλιάδας, ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς. Πιεστική άμυνα, έλεγχο το rebound και γρήγορο μπάσκετ μπροστά. Γρήγορο μπάσκετ μπροστά, τώρα ξαναψηλώνει το σχήμα με Τάταρη και Γκαβασιάδη. Κατεβαίνει στο 3 ο Μιχαλούτσος και οργανώνει ο Μίτροβιτς με shooting guard τον Παπαρέγκα. Ο Μίτροβιτς εκεί μπει για το Αγρίνιο και ο Παπαθανασόπουλος. Ο Μιχαλούτσος διεισδύει, βγάζει έξω ο Γκαβασιάδης άστοχος. Ο Φάρσκι, ο Μίτσου, πολύ έμπειρος παίκτης, σταματάει ο Παπαθανασόπουλος. Ο μπάλος έγινε φάουλ εκεί. Νομίζω ότι είναι σωστό το σφύριγμα. Το φάουλ είναι από τον Μιχαλούτσο. Πιέστηκε ο Φάρσκι. Ο οποίος θα πάει να επαναφέρει εκεί κοντά που βρίσκονται τα τύμπανα του Κορύβου. Όχι του πολέμου, του Κορύβου. Διεισδύει ο Κυριλής. Τρυφογυρίζει, θα δώσει μέσα στο καλάθι, εκεί ήταν και 3 δευτερόλεπτα, ήταν λειψοκίνδυνη η επιλογή από τον Κυριλή. Γι' αυτό θα κάτσει και στον πάγκο, θα μπει ο Βακοφτσής στη θέση του. Αλλαγή θα μπει και ο Νάνος στη θέση του Μιχαλούτσου. Για τον Κόρυβο, ο Μίτροβιτς. Τον Παπαθανασόπουλο. Τάταρης μακριά από το τομέα της δράσης του, τη ρακέτα. Εδώ ίσως έχουμε επιθετικό φάουλ. Ναι, είναι επιθετικό φάουλ. Το κέρδισε με το σπαθί του ο παίκτης του Αγρινίου. Αν είδα καλά πρέπει να ήταν ο Παπαθανασόπουλος. Είναι ένα σφύριγμα που δεν αρέσει στους φίλους των γηπεδούχων. Ο Μίτσου, ο Φάρσκι. Δεν το σκριν ψηλά, δεν θα σουτάρει. Να έχουν γίνει αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Θα σουτάρει τώρα με ταμπλό, είναι εντελώς άσχο το σούτ από τον Φάρσκι. Σηκώνει το χέρι ο Φάρσκι ψηλά, δικό μου λάθος, μια κούλπα. 31-17. 5-35. 5-35 για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Φάρσκι, το rebound του Τάταρη, θα πάρει το φάουλ. Του Παπαρέγκας έχει μείνει στους 5 πόντους με ένα τρίποντο. Ποστάρει τον Παπαθανασόπουλο Μίτροβιτς. Γυρίζει μέσα στο καλάθι. Πολύ ωραία πάσα στον Γκαβασιάδη που θα τελειώσει τη φάση. 5 πόντοι για τον Γκαβασιάδη. Πολύ ωραία η πάσα από τον Μίτροβιτς μέσα στο ζωγραφιστό. 33-17. Παρά λίγο double score, παρά ένα. Φάρσκι, 8, 7, 6. Σκοράδιο Φάρσκι, φτάνει τους 6 πόντους. 33-19. Παίζουμε ένα πεντάλεπτο στη δεύτερη περίοδο και κάτι παραπάνω. Μίτροβιτς, παίρνει το screen από τον Γκαβασιάδη. Ο Παπαρέγκας θα δεχτεί το φάουλ από τον Παπαθανασόπουλο. Να σας πω ότι για την ομάδα του ΑΟ Αγρινίου έχει 3 φάουλ ο Φάρσκι. Παρ' όλα αυτά είναι μέσα στο παρκέ.
Για την ομάδα του Κορύβου δεν υπάρχει κάποιος παίκτης με 3 φάουλ. Υπάρχουν αρκετοί όμως με 2. Ωραία η πάσα, δεν πέρασε τελικά. Ωραία η σκέψη. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ, λέει ο κύριος Σταμπασίδης. Από τον Άνω, ο οποίος παρεμπόδισε τον Φάρσκι να επαναφέρει την μπάλα με φάουλ αντικανονικά. Έγινε η παρεμπόδιση. 33-19, 4-22 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φάρσκι έχει 6 πόντους, για να δούμε αν θα φτάσει στους 8. Που δίνεται αυτή η ευκαιρία, τους 7 για την ώρα. Οδηγίες από τον Γιάννη Διαμαντάκο στους παίκτες του. Ένα μικρό πηγαδάκι στο κέντρο του γηπέδου. Ο Φάρσκι είναι άστοχος στη δεύτερη βολή, μένει στους 7. Ριμπάντο ο Καβασιάδης που κατεβάζει και την μπάλα. Ο Μαστόρος επανήλθε στο παρκέ. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Μίτσου, είναι σωστό το σφύριγμα. Έπεσε πάνω του ο Μίτσου στο Μαστόρο. Ο Μαστόρος ο οποίος είναι ο παίκτης, το λέγαμε και νωρίτερα, που σε αυτόν οφείλεται η ενέργεια που έβγαλε ο Κόρυβος σε εκείνο το διάστημα στα τέλη της πρώτης περίοδου, όταν πήρε ο Κόρυβος για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα. Τώρα παίζει δηλαδή με 2 playmaker ο Κόρυβος, παίζει και με τον Μαστόρο και με τον Μίτροβιτς. Ένα σχήμα με 2 playmaker, 2 οργανωτές. 33-20 στο παρκέ ο Γκάτσιος. Μόλις δεχτεί το OK από τους διαιτητές, θα καθίσει ο Μίτσου. Μίτροβιτς, Μαστόρος. Θα δει τον Τάταρη μετά από αρκετή ώρα. Εδώ κοιτάξτε μονομαχία των δεινοσαύρων. Γκάτζιος με Τάταρη. Γύρισε ο Τάταρης, ειδικά δεν ήταν εύστοχος. Πιέστηκε από τον Γκάτζιο. Αυτό κι αν είναι μονομαχία δεινοσαύρων που είδαμε πριν από λίγο. Ο Φάρσκι προσπαθεί να παίξει το pick and roll εκεί με τον Γκάτζιο, δεν περνάει πάσα. 3-39 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 33-20 στο συν 13 ο Κόρυβος, ελέγχει τα πράγματα. Έχει περάσει και ο μπάλος στο παρκέ. Ο Βακουφτσής παίρνει το σκρίν από τον μπάλο. Ο Παθανασόπουλος κανά Βακουφτσής. Ο Τάταρης είναι μπροστά του. Κόβεται από τον Τάταρη, ένα ακόμα μπλοκ από τον Τάταρη. Μαστόρος, κοιτάξτε πόσο γρήγορα βγαίνει μπροστά. Τώρα control basket με Παπαρέγκα για τον Κόρυβο. Τρίποντο από πολύ μακριά. Από πάρα πολύ μακριά, μεγάλο τρίποντο από τον Παπαρέγκα. Φτάνει τους 8 πόντους, έχει 2 τρίποντο ο Παπαρέγκας. Πολυβόλο. Αν βρεθεί στη μέρα του, η 20 είναι δεδομένη. 36-20 στο συν 16 ξανά ο Κόρυβος. Ο Παπαθανασόπουλος απαντάει αμέσως. Είναι τρίποντο ανάσα αυτή, αυτό από τον Παπαθανασόπουλο. 36-23, 2-38 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Παπαρέγκας διεισδύσει. Το μέση απόσταση δεν είναι καλό το σουτ. Βακουφτσής βγαίνει μπροστά. Μπάλα δεν τον πέρασε ο Βακουφτσής. Οργανωμένη επίθεση με Παπαθανασόπουλο. Γκάτζιος, τον Βακουφτσή. Βακουφτσής είναι αστοχός στην εκνοή. Μαστόρος, ο Μίτροβιτς. Θα διεισδύσει ο Μίτροβιτς, θα πάει στο καλάθι, είναι άστοχος. Μάχη για το rebound εκεί. Κοιτάξτε τι γίνεται μέσα στη ρακέτα. Ένας μικρός χαμός εκεί. Βακουφτσής, Γκάτζιος και τελειώνει τη φάση. Ο Γκάτζιος ήρθε τρέιλερ, πέτυχε τον τέταρτο του πόντο και ζητάει τώρα συγκέντρωση από τους συμπαίκτες του να ηρεμήσουν.
Ωραίο καλάθι, ωραία προσπάθεια. Είχε προηγηθεί μια τιτανομαχία στη ρακέτα του Κορύβου. Τα ημάτω εσπλευμένα από τον Κώστα Δελέγκο να ανακόψει λίγο τον ρυθμό των φιλοξενούμενων και να δώσει οδηγίες και να συγκεντρωθούν οι παίκτες του στον Κορύβο. 36-25, παρόλα αυτά ο Κορύβος, παρότι δέχτηκε απανωτά καλάθια, τώρα διατηρεί και πάλι το προβάδισμα, έστω και με μικρότερη διαφορά. 1-41 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 36-25 οδηγίες από τον Κώστα Δελέγκο εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Ήλιδας. Ένα γήπεδο ιστορικό, το οποίο έχει χωρητικότητα 2.000 θέσεων. Ξαναπαίρνει και αυτό ζωή, όπως όλα τα γήπεδα της χώρας μας, μετά από 1,5 δύσκολο χρόνο, με τα lockdown και τις καραντίνες και την πανδημία που τόσο πολύ μας ταλαιπώρησε όλους. Και φαίνεται σιγά σιγά ότι το πράγμα οδεύει προς έναν καλύτερο δρόμο. Και αυτό είναι και για τους ανθρώπους του μπάσκετ και του αθλητισμού γενικότερα κάτι πολύ αισιόδοξο και ενθαρρυντικό. Τελειώνει το time out. Έδωσε τις οδηγίες και ο Κώστας Δελέγκος, πατρινός προπονητής, και ο Γιάννης ο Διαμαντάκος. Για να δούμε λοιπόν σε αυτό το τελευταίο 1-41 πώς θα πάνε τα πράγματα. 36-25, 36 πόντους ο Κόρυβος, 25 η ομάδα του Αγρινίου. Μήτροβιτς, Μαστρογιανόπουλος, Παπαρέκας, Καβασιάδης και Μιχαλούτσος η πεντάδα για τον Κόρυβο. Ο Μπάλος, ο Παπαθανασόπουλος, ο Γκάτζιος, ο Κυριλής και ο Τσούκας η πεντάδα για τον ΑΟ Αγρινίου. Ένα φάουλ εκεί τώρα. Το φάουλ είναι από τον Γκάτζιο. Είναι όχι, είναι από τον Παπαθανασόπουλο. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον Παπαθανασόπουλο. Στις βολές ο Μίτροβιτς. Αριστερόχειρας playmaker, σέρβος. Στέφαν Μίτροβιτς, 25 ετών, με ύψος 1,95, εύστοχος στην πρώτη βολή ο Μίτροβιτς. Με βολές έχει σκοράρει μέχρι στιγμής, έχει 3 στις 3, 4 στις 4. Τώρα Ιουγκοσλάβος είναι, Σέρβος τέλος πάντων, τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον η πρώην Ιουγκοσλαβία, Σέρβος, Ιουγκος αν θέλετε, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει βολές. Για τόσο λαϊκός αστικός μύθος ότι οι Γιούγοι γεννιούνται με μια μπάλα στην κοιλιά. Κλέβουν εδώ του Κορύβου, Παπαρέκας, ο Μαστρογιανόπουλος, Μιχαλούτσος δεν θα σουτάρει, έξω η μπάλα στον Μίτροβιτς. Παπαρέκας, ποστάρει, γυρίζει, αστοχή. Κοιτάξτε εδώ μάχες μέσα στη ρακέτα. Απανωτά follow. Ο Ναούμης ξανά στο παρκέ, στη θέση του Παπαρέγκα. Έχει 8 πόντους με 2 τρίποντα ο Παπαρέγκας. 38-25, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. 59-54 δέκατα για τη λήξη. Ναούμης, Μίτροβιτς, πάνω το Κυριλής. Ναούμης, αλλάζουν πάσα με τον Μίτροβιτς. Μιχαλούτσος λύγει για το screen. Μπερδεύονται οι ψηλοί του Κορύβου. Παίρνει το τρίποντο αναγκαστικά ο Μίτροβιτς, είναι άστοχος. 44 δευτερόλεπτα. Να δούμε. Ο Αγρινίου θα μειώσει. Ο Κυριλής, Κάτσιος, Παπαθανασόπουλος, Μπάλος, ο Κυριλής, ο Μπάλος αποστάρει. Θα γυρίσει με η αραβέρσα ο Μίτροβιτς στο rebound. 19 δευτερόλεπτα. Όλα για τον Κόρυβο. 38-25. Μαστρογιανόπουλος, 12, 9, 7, παίρνει το σούτο Μαστρογιανόπουλος και δικαιώνεται για την επιλογή του. 5 πόντια για τον Μαστρογιανόπουλο. Άστοχο το μακρινό σούτο από τον Παπαθανασόπουλο στην εκνοή της του πρώτου ημιχρόνου. 41-25, αυτό είναι το σκορ με το οποίο θα ολοκληρωθούν οι δύο πρώτες περίοδοι εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Αμαλιάδας. Ο Κόρυβος προηγείται, απομένουν 2 ακόμα δεκάλεπτα για να μάθουμε τον τελικό νικητή στη μεγάλη αναμέτρηση. Θα επιστρέψουμε μαζί σας σε λίγα λεπτά.
Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, εδώ είμαστε στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Αμαλιάδας, όπου από λεπτό σε λεπτό θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κόρυβο και τον ΑΟ Αγρινίου, παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής, το οποίο διεξάγεται σήμερα εμβόλυμα, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει κάμποσες αγωνιστικές από την πρεμιέρα που ουδέποτε έγινε. Έχουμε ήδη παίξει τρεις αγωνιστικές, αυτή είναι η τέταρτη αγωνιστική που εκκρεμούσε από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ο Κόρυβος προηγείται 41-25, έχει κλείσει το πρώτο ημίχρονο παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ, με κινητήριο μοχλό τον Μαστόρο, ο οποίος έδωσε πολύ μεγάλη ενέργεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο για τους παίκτες του Κώστα Δελέκου. Εξηγείται αυτό το συν 16. Για την ομάδα του Κόρυβου στο δεύτερο ημίχρονο, Μίτροβιτς, Παπαρέγκας, Τατάρης, Γαβασιάδης και Μαστρογιανόπουλος. Είναι η πεντάδα που ξεκίνησε και το παιχνίδι για την ομάδα του ΑΟ Αγρινίου. Ο Τσούκας, ο Γκάτζιος, ο Μπάλος, ο Νικολαίδης και ο Φάρσκι, επίσης η ίδια πεντάδα με την οποία ο ΑΟ Αγρινίου ξεκίνησε το παιχνίδι. Ο Τάταρης θα προσπαθήσει να βρει τον Καβασιάδη μέσα στην ρακέτα, δεν θα τα καταφέρει, θα κλέψουν οι του Αγρινίου, θα βγουν τώρα μπροστά. Ο Κόρυβος έχει επιστρέψει όμως, οργανωμένη επίθεση για τους φιλοξενούμενους, Νικολαίδης. Στη γωνία είναι και ο Φάρτσκι, τρίποντο με μεγάλη καμπύλια στο χωριμπάτο, Μαστρογιανόπουλος, πατρινός παίκτης, ο Νικολαίδης είναι πάνω του, Μαστρογιανόπουλος θα μπει στο καλάθι, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μαστρογιανόπουλο, ο οποίος θα φτάσει τους 7 πόντους, 7 με 1, έχει ο 40 Μαστρογιανόπουλος, Νικολαίδης, Μπάλος, ο Φάρσκι, ο Μπάλος, η Ιωνία, ο Γκάτζιος, δεν επικύρει τρίποντο, 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης των φιλοξενούμενων, ο Τσούκας θα ευστοχίσει σχεδόν με την εκνοή, 4 πόντοι για τον Τσούκα, θα μειώσει 43-27, 8-38 για τη λήξη της τρίτης πλέον περίοδου. Μίτροβιτς θα προσποιηθεί ότι θα βγει έξω από την ρακέτα, τελικά θα μπει μέσα σε αυτήν, θα πάρει το φάουλ, δεν είναι βόλος όμως. Ο τρίτος διαιτητής αναμέτρησης, ο Λεωνίδας ο Γεράνιος, θα δείξει κάτω η μπάλα. Το φάουλ είναι από τον Νικολαίδη. Είναι το τρίτο φάουλ από ό,τι βλέπω, στο φωτεινό πίνακα. Μαστρογιανόπουλος κατευθείαν για τρεις με την επαναφορά. Το rebound ο Τσούκας. Μπάλος. Για τρίβης ο Γκάτζιος είναι άστοχος, η μπάλα είναι για τον ΑΟ Αγρινίου μετά από παρέμβαση του Τατάρη. Ο ίδιος ο σέντερ του Κορύβου παραδέχεται ότι αυτός ήταν που έβγαλε την μπάλα εκτός γραμμών. Για τρεις ο Φάρσκι είναι άστοχος. Ριμπάντο Γκάτζιος. Νικολαίδης με μια μικρή προσποίηση, ίσως έγινε κεφάλαιο εκεί. Μάχια το ριμπάντ. Κερδισμένος ο Μίτροβιτς, μπροστά ο Μαστρογιανόπουλος, Παπαρέγκας τελειώνει τη φάση, υποδειγματικός ευνηδιασμός, 2-1 και ο Παπαρέγκας είναι ο πρώτος παίκτης στο παιχνίδι, ο οποίος φτάνει τους 10 πόντους, έχει και 2 τρίποντα. Ένας παίκτης με επιθετικά χαρίσματα, ο Μπάλος θα ευστοχίσει μέσα στη ρακέτα, ήταν ο μόνος από την βασική πεντάδα του ΑΟ Αγρινίου που δεν είχε σκοράρει μέχρι τώρα. Βάζει και αυτό το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ιστοσελίδα sportstats.gr.
και παρακολουθείτε το παιχνίδι Κόρυβος ΑΟ Αγρινίου 45-29 6 και 56 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Γκάτζιος θα τελειώσει τη φάση μέσα στην ρακέτα. Θα φτάσει στους 6 πόντους. Ο πρώην παίκτης του Κορύβου έπαιζε πέρσι εδώ στην ομάδα της Αμαλιάδας. Η ομάδα της Αμαλιάδας, η οποία είδε αρκετούς παίκτες της να συνεχίζουν, όπως ο Κάπος, ο Κατσαβόπουλος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα, ο Μιχαλούτσος, και αντίθετα ήρθαν στην ομάδα ο Μίτροβιτς, ο Μαστογιανόπουλος, ο Παπαρέγκας, ο Μαστόρος, ο Καβασιάδης, που τώρα βάζει ένα τρίποντο και θα μεγαλώσει και άλλο τη διαφορά, 48-31 με το τρίποντο του Καβασιάδη. Ο Καβασιάδης, ο οποίος έχει 8 πόντους με ένα τρίποντο, 48-31, 6 και 18 για τη λήξη της τρίτης περίοδου στο κλειστό γυμναστήριο της Αμαλιάδας. Τώρα θα πάει στις βολές ο Πάρσκι. Το 8-32. Ο Φάρσκι θα πετύχει τη βολή, φτάνει 8 πόντους, 48-33. Αστρογιανόπουλος, ο Μίτροβιτς, θα πάρει γιατί είναι τα σκριν με Καμπύλη, άστοχος, εξαιρετικά άστοχος. Και 54 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Γκάτζιος θα διεισδύσει. Δεν έγινε κάποιο φάουλ εκεί. Ο Παπαρέγκας μπροστά. Ο Μίτροβιτς. Ο Μίτροβιτς κρατάει πολύ την μπάλα. Θα διεισδύσει. Θα βγάλει έξω τον Καβασιάδη. Αυτό στο Μαστρογιανόπουλο για τρεις. Η καλύτερη επιλογή ήταν αυτή για τους γηπεδούχους, με το τρίποντο του Μαστρογιανόπουλου, το δεύτερο προσωπικό του τρίποντο. Μαστρογιανόπουλος, ο οποίος θα είναι τους 10 πόντους. Και αυτό αναγκάζει, υποχρεώνει τον Γιάννη Διαμαντάκο, τον προπονητή του ΑΟ Αγρινίου, να πάρει time out. Γιατί βλέπει ότι η διαφορά ανεβαίνει, 51-33. Στους 18 πόντους, 5 και 26 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Νομίζω ότι ο Κώστας Λελέγκος πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι παίκτες του ελέγχουν το ρυθμό, γυρίζουν ωραία την μπάλα, βρίσκουν λύσεις, αμαρκάρισα σουτ και ευστοχούν. Είναι αρκετά υψηλά τα επίπεδα ευστοχίας σήμερα του Κορύβου, μετράω 2 τρίποντα Παπαρέγκας, 2 τρίποντα Μαστογιανόπουλος, 1 τρίποντο ο Καβασιάδης. Από την πλευρά του Αγρινίου έχουν πετύχει 1 τρίποντο ο Παπαθανασόπουλος, 1 τρίποντο ο Μίτσου και 1 τρίποντο ο Νικολαίδης. Ο Νικολαίδης, ο οποίος θα πάει τώρα για την επαναφορά μπάλας. Νικολαίδης, Πάρσκι, Γκάτζιος, Τσούκας ελίσσεται με τον Μίτροβιτς. Ωραία προσπάθεια του Τσούκα, πολύ ωραία προσπάθεια, και βάλει ένα παρόμοιο καλάθι και στο πρώτο ημίχρονο. 6 πόντι για τον Τσούκα, 51-35, 4 και 51 για τη λήξη της τρίτης περίοδου εδώ στο κλειστό της Αμαλιάδας.
Ο Κάπος έχει μπει στο παρκέ. Δώσε την πάση ο Καβασιάδης, ήταν άστοχος ο Κάπος, τελική προσπάθεια. Νικολαίδης Γκάτζιος. Μπάλος Τσούκας. Ο Τσούκας θα μπει, θα δώσει τον Νικολαίδη, θα διεισδύσει. Φάουλ. Θα κερδίσει ο Νικολαίδης φάουλ. 51-35 το σκορ παραμένει, 4-21 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το σφάλι το σφίριξε ο κύριος Σουσταμπασίδης. Δεν είναι ικανοποιημένος ο Κώστας ο Δελέγκος από το σφύριγμα των διαιτητών. Και από το ποιος χρεώθηκε το φάουλ για την ακρίβεια, αυτό ρωτάει τώρα τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Άστοχο στην πρώτη βολή είναι το μεταξύ ο Νικολαίδης. Παραμένει το 51-35. Εύστοχος στη δεύτερη βολή ο Νικολαίδης, έχει 6 πόντους με ένα τρίποντο. Παπαρέκας πιέζει λίγο εκεί ο Αγρινίου. Κάπως figure τώρα εκεί από τους παίκτες του Κορύβου. Δεν ολοκληρώθηκε απόλυτα γιατί πίεσε εκεί η ομάδα του Γιάννη Διαμαντάκου. Το πήρε πάνω του ο Μίτροβιτς και καλά έκανε εκ του αποτελέσματος. Είναι το πρώτο σουτ που πετυχαίνει ο Μίτροβιτς, τρίποντο κιόλας. Είχε σκοράρει μέχρι τώρα με βολές. Είχε 4-4 βολές. 7 πόντι. Για τον Μίτροβιτς από την άλλη πλευρά ο Νικολαίδης δεν ανταπαντάει. 54-36. Ωραία η πάσα. Πολύ ωραία η πάσα από τον Παπαρέγκα. Δεν συγκρατεί καλά ο Καβασιάδης. Μάχη τώρα μέσα στο καλάθι. Εκεί έχουμε μια μικρή αψιμαχία ανάμεσα στον Καβασιάδη και Μπάλο. Μεσολαβούν οι ψυχρεμότεροι εκεί τώρα να απομακρύνουν ο Καβασιάδης τώρα. Έχουμε τεχνική ποινή. Έχουμε από μία τεχνική ποινή. Σωστά ο κύριος Σουσταμπασίδης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, γιατί έβλεπε ότι η κοκορομαχία δεν τελείωνε. Αυτό το τσιτσάτ ανάμεσα στους δύο παίκτες. Ήταν εκνευρισμένος ο Καβασιάδης, ζήτησε το λόγο για τον οποίο του έγινε αυτό το σκληρό φάουλ από τον Μπάλο. Κάτι θα είπε και ο Μπάλος, τέλος πάντων. Κουβέντα στην κουβέντα, για να μην ξεφύγει το πράγμα, έχουμε δύο τεχνικές ποινές από μία σε κάθε παίκτη από τον κύριο Σταμπασίδη. Σωστή υπόδειξη. Και είδατε πώς ηρεμήσαν τα πνεύματα αμέσως με τις τεχνικές ποινές που έπεσαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως οι διαιτητές πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει για να τηρείται η πειθαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά βρέθηκε πώς πρέπει να γίνει η επαναφορά στο παρκέ για τον ΑΟ Αγρινίου και ο Κοκκιός. Κάθισε ο Μπάλος κάτω να ηρεμήσει. Έχει και 3 φάουλ. Μίτροβιτς, Μαστόρος, ο MVP του πρώτου μέρους. Μίτροβιτς διεισδύει μπροστά στο Κάτζιο. Πολύ ωραία ο Σέρβος. Θα είναι τους 9 πόντους. Για πρώτη φορά στο σύν 20 ο Κόρυβος. 56-36, 3 και 10 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Διεισδύει εκεί ο Φάρσκι. Ο Ράντεκ Φάρσκι. Φτάνει τους 10 πόντους. 56-38. Μαστόρος. Μαστόρος, διεισδύει, του κλέβουν την μπάλα εκεί ο Φάρσκι. Ο Γκάτζιος πίσω, Νικολαίδης στο Φάρσκι, παίρνει το σκριν. Όχι, δεν το παίρνει, παίρνει το σου τελικά. Άστοχος. 56-38, 2-30 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πάντα μπροστά ο Κόρυβος. Δείχνει αποφασισμένος να φτάσει στην δεύτερη του νίκη. Στο πρωτάθλημα. Μαστόρος
Προσπίτι θα σουτάρει, συγκρατείται. Μαστόρος. Ο Ναούμης. Φάουλ επιθετικό από τον Κάπο, ο οποίος δεν συμφωνεί με το σφύριγμα των διαιτητών. Έπεσε ο Μίτσου θεαματικά. Θα δούμε αν θα πάει κάποιος να καθαρίσει και το παρκέ από τον ιδρώτα του Μίτσου. Όχι, δεν χρειάζεται τελικά. Νικολαίδης, 56-38. Πάμε για το τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Βακουφτσής, Φίλιππος Βακουφτσής. Πάνω του είναι ο Κάπος, θα πάει να τον παίξει στα πόδια. Να βρει κάποιο συμπαίκτου ελεύθερο, τον Νικολαίδη εμπροκειμένο. Για τρεις ο Νικολαίδης, άστοχος ο Νικολαίδης. Ο Μίτσου, ο Κοκκιός, θα παίξει με πλάτη τον Μαστόρο. Εκεί υπάρχει διαφορά ύψους, θα πάρει το φάουλ εκεί ο Κοκκιός και θα πάει στις βολές. Έπαιξε, πόσταρε τον Μαστόρο ο Κοκκιός. Υπήρχε ψωμετρική διαφορά. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την αδυναμία η ομάδα του ΑΟ Γρινίου και θα πάει στις βολές ο Κοκκιός μετά από το φάουλ το οποίο κέρδισε. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κοκκιός, πρώτος του πόντος στο παιχνίδι. 56-39. Τώρα 56-40 με 2 στις 2 εύστοχες βολές από τον Κοκκιό. 1-37 για τη λήξη της πρώτης, της τρίτης περίοδου. Μαστόρος. Ο Μαστόρος θα δώσει στον Μιχαλούτσο. Μαστόρος. Μαστρογιαννόπουλος. Να πάρει το τρίποντο Μαστρογιαννόπουλος. Είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάντο τον ίδιο παίκτη ο Μαστόρος. Να ψάξει το Τατάρι. Ο Τατάρις ο οποίος θα μπει στο καλάθι εκεί πέρα είναι ασταμάτητος. Φωνάζει στον πόρεμο για φάουλ. Πολύ ωραία διείζηση από το Μίτσου στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ο Μίτσου θα είναι στους 5 πόντους, 56-42. Τελευταίο λεπτό, είμαστε 47 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μαστόρος στο μείον 14 ο ΑΟ Γρινίου. Ο Κοκκιός συγκρατεί. Για να δούμε αν θα μειώσει κι άλλο. Ο ΑΟ Γρινίου. Λαΐδης, 10 δευτερόλεπτα, άστοχος, 6, Μαστρογιαννόπουλος, 4, 3, 2, 1, τι έχουμε τώρα εδώ, έχουμε σφύριγμα στα 9 δέκατα για τη λήξη της τρίτης περίοδου από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και 2 βολές, το φάουλ είναι πάνω στον Μιχαλούτσο. Δεν συμφωνούν στον πάγκο των φιλοξενούμενων αυτό το σφύριγμα. 9 δέκατα απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Μιχαλούτσος πετυχαίνει το πρώτο του πόντο στο παιχνίδι με αυτό το ιδιαίτερο στυλ στις βολές. Το δεύτερο του πόντο. 58-42, φινάλε στην τρίτη περίοδο στο κλειστό γυμναστήριο της Αμαλιάδας. Παίρνουμε μερικές ανάσες και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας. Thank you.
έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη και τελευταία περίοδος εδώ στο Δημοτικό Κρυστό Γυμναστήριο της Αμαλιάδας. 58-42 ο Κόρυβος, πάντα προηγείται. Επί του Αγρινίου ο Κόρυβος έχει πάρει μια διαφορά από το τέλος της πρώτης περίοδου και την διατηρεί έκτοτε. Κόβεται εκεί ο Κοκκιός, συμπάρα στο Μαστρογιαννόπουλο, Μιχαλούτσος, Τατάρης, Ναούμης για τρεις, είναι εντελώς άστοχος. Νικολαίδης για τον Άο Αγρινίου. Μίτσου. Ο Ράντεκ Φάρσκι. Ο Μίτσου το πάρει μόνος του. Δεν θα μπει το καλάθι. Θα πάρει το φάλο Μίτσου. Εννέα και 10 για το τέλος του αγώνα πλέον εδώ στην Αμαλιάδα. Έπαιξε στα πόδια τον Μιχαλούτσο. Εύστοχος ο Μίτσου στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Μίτσου. Φτάνει τους 7 πόντους, έχει ένα τρίποντο, 58-44. Βεβαίως για την ομάδα του Άου Αγρινίου υπάρχει χρόνος άπλετος για να έρθουν τα πάνω κάτω. Το θέμα είναι αυτό, να μπορέσουν να το δείξουν ότι μπορούν να το κάνουν και μέσα στο παρκέ οι φιλοξενούμενοι. Μαστόρος, Κατάρης, πολύ ωραία εκεί αυτοκρατορικά μέσα στην ρακέτα. Τατάρης είχε συγγύσει εδώ και ώρα επιθετικά, δηλώνει παρόν, φτάνει τους 7 πόντους για την ομάδα του Κορύβου. 60-44, 8-30 για το τέλος. Ο Κοκκιός από μέση απόσταση, εντελώς άστοχος, έχουμε δει αρκετά τέτοια στους σήμερα. Κοιτάξτε το Μαστόρος, ρυθμό που δίνει. Τάπα εκεί, πάνω στο Μαστρογιαννόπουλο, από τον Βακουφτσί. Παραλίγο να χτυπήσει εκεί, έπεσε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες του Κορύβου. Τη σηκώσουν τώρα εκεί οι άνθρωποι του Κορύβου και ο Βακουφτσής ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Στην δυναμική προσπάθειά του για τάπα πάνω στο Μαστρογιαννόπουλο. 18 δευτερόλεπτα επίθεσης. Κατάρης. Πρόσωπο με πρόσωπο το γύρισμα, αστοχή. 60-44, 8 λεπτά. Εδώ έχουμε φάουλ από τον Μαστόρο πάνω στον Φάρσκι. Συνήθως ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Το φάουλ είναι από τον Μαστόρο. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Μαστόρου. Και να δούμε αν είναι βολές. Πλάγια είναι η μπάλα, νομίζω. Ο Μίτροβιτς, ο Μαστόρος θα δώσει τη θέση στο Μίτροβιτς. Ο Μίτροβιτς ξανά στο παρκέ. Ο Κυριλής και αυτός μέσα. Βάρσκι. Άστοχος. Μίτροβιτς. Θα δώσει τον Παπαρέγκα, ο οποίος έχει 10 πόντους. Ο Μαστρογιαννόπουλος για 3, είναι άστοχος. 7-33 για το τέλος. 60-44. Κακό μπάσκετ στις τελευταίες επιθέσεις. Τώρα έχουμε τον Φάρσκι, ο οποίος πήγε να πέσει εκεί και αυτός πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες. <Το->
4-4-4 και ο Φάρσκι θα πάει στις βολές. Ο Φάρσκι, ο Ράντεκ Φάρσκι έχει 11 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Αυγρινίου. Είναι άστοχος τώρα τον Μάτιασα. 60-44, 7-27 για το τέλος. Είναι άστοχος και στη δεύτερη βολή. Πραγματικά αξιοπερίεργο. Καλό νέο για τον Κόρυβο, κακό νέο για τον Άο Αγρινίου. Αυτό το 0 στα 2 βολές του Φάρσκι. Μίτροβιτς από την άλλη πλευρά, γυρίζει ο Παπαρέγκας και σκοράρει. Γύρισε σαν πίβοτ ο Παπαρέγκας, παρότι περιφερειακός. 12 πόντι για τον Παπαρέγκα. 62-44. 7-1 για τη λήξη του αγώνα. Φάρσκι φέρει το σκρίν από τον Κοκκιό, λύνεται παράβαση 24 δευτερολέπτων για την ομάδα του ΑΟ Αγρινίου. Πολύ καλή άμυνα για την ομάδα του Κορύβου. Ελέγχει το ρυθμό, ελέγχει το πράγμα. 62-44 ο Κόρυβος πλησιάζει στο ποθούμενο, το οποίο είναι να φτάσει στην δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Ο Κόρυβος, ο οποίος έχει κερδίσει μέχρι στιγμής το Παγκράτη εδώ στην Αμαλιάδα 86-59, με τον Παπαρέγκα να έχει 25 πόντους με 6 τρίποντα σε εκείνο το παιχνίδι. Έχει χάσει αντίθετα μακριά από την Ηλία, έχει χάσει στον Πανερυθραϊκό 82-58 και έχει χάσει και στη Βέρεια από το Φίλιππο με 66-60. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του ΑΟ Αγρινίου βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας μαζί με τον Ία Καναφλίου. Ο ΑΟ Αγρινίου έχει χάσει στην έδρα του από την Καρδίτσα 61-78 και έχει χάσει και αυτός από τον Πανερυθραϊκό εκτός έδρας με 90-67. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των δύο ομάδων. Καμία νίκη για τον ΑΟ Αγρινίου, ψάχνει τον πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα. Και μία νίκη και δύο ήττες για τον Κόρυβο σε τρία παιχνίδια. Έχει παιχνίδι παραπάνω ο Κόρυβος. 62-44, 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα πλέον. Ωραία προσπάθεια εκεί από τον Καβασιάδη, είναι άστοχος όμως το γύρισμα. Ο Κεραμάρης έχει μπει στο παρκέ για πρώτη φορά το σημερινό παιχνίδι. Ο Κυριλής, ο Γκάτζιος, Κεραμάρης, Κοκκιός, κακή πάσα στον Γκάτζιο. Ωραία σας σκέψη, αλλά κακή προσπάθεια στο τέλος. Παπαρέγκας, ο Μίτροβιτς για τρεις. Μάρτο Βάλτο ήταν αυτό μεταξύ Παπαρέγκα και Μίτροβιτς. Δώδεκα πόντι με δύο τρίποντα για τον Μίτροβιτς και έχουμε τεχνική ποινή, τεχνικές ποινές. Το σκορ είναι 65-44, έχουμε τεχνική ποινή στον Τατάρι για την ομάδα του Κορύβου. Κάτι είπε και ο Τατάρης. Ο Τσούκας είναι εύστοχος, θα είναι τους 7 πόντους. 65-45, 5 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Στο σύν 20 ο Κόρυβος. Κυριλής, μπάλο του δίνει το σκριν. Ο Τσούκας διεισδύει έξω στον Γκάτζιο για 3 ο Γκάτζιος. Άστοχος, ριμπάουντ ο Παπαρέγκας με τη βοήθεια του Μίτροβιτς. Πιέζει από τον Κεραμάρη,
μπήκε ο Τζιάκα. Μια κακή συνεννόηση ανάμεσα στον Γκαβασιάδη και τον Μίτροβιτς. Έφυγε πάνω μέσα τα χέρια του Γκαβασιάδη. Μάρις, τον Κιριλί, Τσούκας, κάτι δεν σουτάρει τώρα, ο Κιριλής, ο Μπάλος, πιέζεται εκεί αστοχή, τριμπάω τον Καβασιάδης, θα δώσει τον Παπαρέγκα, για τρεις ο Παπαρέγκας, nothing but net, ασάλιωτο το τρίποντο. Κοιτάζει και τον πάγκο τώρα, είδατε εδώ. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε τώρα, γιατί είδα ακριβώς τι έγινε. Με το που έβαλε ο Μίτροβιτς το τρίποντο, κοίταξε τον πάγκο του ΑΟ Αγρινίου και αντίλαξε κάτι γαλλικά εκεί με τον Μίτσου. Εξού και οι τεχνικές ποινές τώρα τον κύριο Σταμπασίδη που ήταν μπροστά και είδα ακριβώς τι συνέβη, όπως και εμείς είδαμε εδώ στα ορεινά που βρισκόμαστε, στα δημοσιογραφικά του κλειστού γυμναστήριου της Ήλιδας. Έτσι και η φάση ακριβώς όπως σας το περιγράψαμε. Στη βολή ο Παπαρέγκας. Παπαρέγκας αυτά στους 13 πόντους με 2 τρίποντα. 69-45. Έχει κρυθεί νομίζω το παιχνίδι. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να δούμε κάτι διαφορετικό και δεν νομίζω ότι ο Αγρινιού μπορεί να τα καταφέρει. Έχουμε δει πολλά στο μπάσκετ, αλλά παίρνουν αυτό το ρίσκο. Ο Τσούκας. Επίθεση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Παράβαση, νέα παράβαση 24 δευτερολέπτων. Η αλλαγή, ο Παπαρέγκας θα κάτσει στον πάγκο και στη θέση του θα μπει ο Μιχαλούτσος για τον Κόρυβο. Ο Μίτροβιτς θα κατεβάσει την μπάλα με τον, με τον Νικολαίδη που ξαναμπήκε στο παρκέ. Ο Γκάτζιος πιέζει τον κάπο. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα, ο Μιχαλούτσος θα δώσει τον Μίτροβιτς. 6 δευτερόλεπτα για επίθεση. 3, 2, το παίρνει το σούτ, είναι πολλές είναι. Από τον Νικολαίδη, έπεσε πάνω στον Μίτροβιτς. Ήταν ένα σούτ στην εκπνοή, με πολύ κακές προϋποθέσεις. Ο Νικολαίδης δεν κατάφερε να έχει ισορροπία σώματος στον αέρα, για να μην κάνει το φάουλ, υπέπεσε στο φάουλ ο Νικολαίδης. Το δεύτερο προσωπικό του φάουλ στις βολές ο Μίτροβιτς, ο αριστερό κεράζει. Τρέι Χέκερ. 16 πόντι για τον Μίτροβιτς. Με 3 τρίποντα, παρακαλώ. 17. Για να δούμε αν θα θέσει τους 18 πόντους, απομένουν 4 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Ναι. 18 πόντι για τον Μίτροβιτς που θα δώσει τη θέση του στον Μαστόρο. Το 72-45 εδώ κινήθηκε μέσα στο καλάθι ο Γκάτζιος, πήρε το φάουλ. Απομένει μόνο να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Έχουν κρυθεί όλα εδώ και μερικά λεπτά. Από τη στιγμή που πήγε το παιχνίδι στους 20 πόντους και ο Κόρυβος έχει δείξει τεράστια αποφασιστικότητα σήμερα να φτάσει στο ροζ φύλλο αγώνα. Ο Γκάτζιος χάνει βολές. Εν είδη Ζάρκο Πάσπαλη. Πασπαλίτιδα το λέμε εμείς οι μπασκετικοί.
Μαστόρος κατεβάζει, πιεζόμενος από τον Νικολαίδη, απέλπιδες προσπάθειες από τον Αγρινίου, απλά για να μειωθεί στο διαφορά, ο Μιχαλούτσος, Μαστόρος, 8, 7, 6, 5, λάθος, 3, 2, 1, είναι εκτός χρόνου το σουτ του Μαστόρου και να έμπαινε δεν θα μέτραγε. Αλλαγή ο Μίτσου ξανά στο παρκέ. 72-45, 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Μίτσου, ο Φάρσκι, διεισδύ, άστοχος. Ο Γκάτσιος δεν μπορεί για το rebound. Μιχαλούτσου φεύγει μπροστά. Μιχαλούτσος θα διεισδύσει, θα βγάλει έξω στο 40 το Μαστρογιανόπουλο, άστοχος. Rebound ο Τζιάκα, μαχητής. Μιχαλούτσος για 3, άστοχος, δοκάρι και out. 72-45. 2-41, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος θα είναι ο νικητής αναμέτρησης. Τελική διαφορά απομένει να μάθουμε. Ο Κώστας Δαλέκος πρέπει να είναι ικανοποιημένος από τους παίκτες του. Ήταν καλύτερη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ο Μίτσου είναι άστοχος, rebound ο Σαράτης ο Μαστρογιανόπουλος. Μπουνιά που λέει ο κ. Δελέκος, δεν υπάρχει λόγος διασύγης. Μεγάλες επιθέσεις, 72-45, 2-19 για το τέλος. Μαστρογιανόπουλος διεισδύει και ευστοχή. Αυτή ήταν η μπουνιά, το σύστημα μπουνιά. Ανοίγουν όλοι οι παίκτες, διεισδύει ο Μαστρογιανόπουλος και πετυχαίνει καλά φάουλ. 12 πόντι για τον Μαστρογιανόπουλο με 2 τρίποντα. Θα δούμε και τον Κατσαβόπουλο για πρώτη φορά στο παιχνίδι σήμερα, το Λευτέρι. Θα παίξει τα τελευταία 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ο Κατσαβόπουλος και ο Νάνος. Κατσαβόπουλος πατρινός, παιδί του Έσπερο Άλφα. Εύστοχος ο Μαστρογιανόπουλος. 13 πόντι με 2 τρίποντα. 3 διψήφοι για τον κόρυβο σήμερα. Η περιφερειακή του γραμμή. Οπ, εδώ τώρα έχουμε. Εδώ τώρα δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Κανένας απολύτως λόγος να γίνει αυτό. Είναι μια πολύ άσχημη εικόνα. Κανένας απολύτως λόγος. Το παιχνίδι έχει κρυθεί. Είναι στους 30 πόντους η διαφορά και ο Φάρσκι και ο Ετζιάκα δεν συγκράτησαν τα νεύρα τους, με αποτέλεσμα να δοθεί τώρα αντιαθλητικό φάουλ, αντιαθλητικά φάουλ έχουν δοθεί. Μάλιστα, 75-45 έχει δοθεί αντιαθλητικό φάουλ στον Ετζιάκα και έχει δοθεί και τεχνική ποινή στο Φάρσκι. Αυτά είναι τα δύο, οι δύο υποδείξεις των διαιτητών. Τεχνική ποινή στο Φάρσκι που θα πάει στις βολές όμως, γιατί έχει δεχτεί και το αντιαθλητικό φάουλ του Ετζιάκα. Νομίζω ότι πρέπει να ηρεμήσουν όλοι. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος τώρα να έχουμε τέτοιες ιστορίες σε ένα παιχνίδι που έχει κρυθεί προπολού. Ο Φάρσκι, ο Ράντεκ Φάρσκι είναι εύστοχος. 12 πόντι για αυτόν. Και τώρα εύστοχος και στη δεύτερη. 13 πόντι για το Φάρσκι. 75-46. 47 συγγνώμη. 1-53 για το τέλος. Ο Μαστόρος. Εντάξει, πιέζει ο ΑΟ Αγρίνιο για να μειώσει την εις βάρος του διαφορά. Τώρα σωστό είναι το στέλνιμο του διαιτητή, είναι φάουλ από τον Νικολαίδη. Είναι το τέταρτο φάουλ του Νικολαίδη. 4 έχει ο Μίτσου, 4 έχει ο Φάρσκι, είναι όλοι μέσα. Μαστόρος. Έντος πήγαν τον Ετζιάκα. Κοστάριο Ετζιάκα. Μπάλα είναι για τον Κορυβό. Σε ένα δευτερόλεπτο επίθεσης. Έχουμε time out.
Έχουμε time out για αυτό το ένα δευτερόλεπτο. Επίθεσης. 75-47. 1-32 για το τέλος. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα μετά από αυτό το time out που πήρε ο Κώστας Δελέγκος για την επίθεση ενός δευτερολέπτου που απομένει για την ομάδα του μετά την προσπάθεια του Ετζιάκα με την μπάλα να πέφτει πάνω σε παίκτη του ΑΟ Αγρινίου. Για να δούμε τι κόλπο θα κάνει τώρα ο Κόρυβος. Ο Μαστόρος. Πω! Εκπληκτικό, εκπληκτικό πραγματικά. Αυτό το είχαμε δει παλιά στους Chicago Bulls, το είχε κάνει ο Scottie Pippen. Το κάνει τώρα ο Μαστόρος, κάνει τους 10 πόντους ο Μαστόρος. Είδατε τι έγινε, πέταξε την μπάλα. Ποτέ, είναι αυτό που λένε οι προπονητές, ποτέ δεν κοιτάς πλάτη την μπάλα. Δεν έχεις πλάτη την μπάλα, ποτέ. Πάντα κοιτάς την μπάλα. Βλέπω μία ένταση να υπάρχει και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος τώρα να υπάρχει μία ένταση. Τέλος πάντων, 77-47 στο συν 30 ο Κόρυβος με τους 10 πόντους από τον Μαστόρο που έκανε ό,τι έκανε και ο Σκότι Πίπεν κάποτε στο μαγικό κόσμο του NBA. Ο Φάρσκι εύστοχος στη βολή, 14 πόντοι για το Φάρσκι, 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα, 77-48. Οδηγίες της πεντάδας του Κόρυβου από τον Κώστα Δελέγκο γυρίζουν τη θέση τους μέσα στο καλάθι. Ο Φάρσκι εύστοχος, 15 πόντοι για το Φάρσκι. Μαστόρος 77-49. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Πλέον βήματα. Επιθετικό φάουλ από τον Ετζιάκα. Σφυρίζει ο Λεωνίδας Γεράνιος. Ο Ετζιάκα έκανε το επιθετικό φάουλ. Και αυτό είναι και το πέμπτο φάουλ του Ετζιάκα. Δεν τελειώνει το παιχνίδι μέσα στο παρκέ. Ξαναμπαίνει ο κάπος για αυτά τα τελευταία 54 δευτερόλεπτα. Η τριάδα Μίτροβιτς, Παπαρέγκα, Μαστρογιανόπουλου. Πρώτη σκόρερ για τον Κόρυβο. Νομίζω όμως ότι ο Μαστόρος είναι αυτός που κλέβει την παράσταση σήμερα. Ο Φάρσκι άστοχος για τρίποντο, ριμπάντο Νικολαίδης. Τι έχουμε τώρα πάλι. Ο Γκάτζης με τον Κατσαβόπουλο τώρα. Εδώ πέρα βλέπετε αποβολή και για τους δύο παίκτες. Για Γκάτζη και Κατσαβόπουλο. Εγώ σας το έλεγα ότι υπάρχει μια ανεξήγητη ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει μια ανεξήγητη ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε ένα παιχνίδι που είναι στους 30 πόντους παρά 2. Ο Γκάτζιος με τον Δελέγκο, τώρα τον παλιό του προπονητή τα λένε. Είναι άσχημο τώρα να χαλάσει ένα παιχνίδι τώρα που έχει κρυθεί προπολού. Το λέγαμε εδώ και ώρα, το βλέπαμε ότι μύριζε μπαρούτι μέσα στο παρκέ βεβαίως. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος λόγος. Οκ, μπάσκετ είναι άθλημα επαφών. Υπάρχει εγωισμός μπασκετικός, αλλά είναι το παιχνίδι 77-49 τώρα. Ποιος ο λόγος να γίνονται όλα αυτά. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος. Έχουν αποβληθεί και ο Κατσαβόπουλος με τη σκαλιφιέ και ο Γκάτζιος. Έχουν αποβληθεί και οι δύο παίκτες.
εύχομαι και ελπίζω να μην δούμε κάτι άλλο, καμία άλλη κοκορομαγία μέχρι το τέλος. Να τελειώσει το παιχνίδι, είναι κάποια χαμένα λεφτά αυτά τώρα, χαμένα λεπτά αυτά που ζούμε. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, το έχω πει αρκετές φορές, το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, θα γίνονται αυτά. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική τώρα και να τελειώσει το παιχνίδι. Οι διαιτητές ψάχνονται τώρα ακριβώς τι πρέπει να συμβεί, πώς πρέπει να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ο Κοκκιός θα πάει στις βολές. Ο Κοκκιός ήταν εύστοχος πριν, είναι άστοχος τώρα. Έχει δύο πόντους, δύο στις δύο βολές είχε μέχρι τώρα. Είναι εύστοχος στις δύο. 38 δευτερόλεπτα, 77-50. Στους 27 ο Κόρυβος παίρνει τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Μπάσκετ. Ο Κάπος για 3, άστοχος. Rebound από τον Άνω Μαστόρος. 12 δευτερόλεπτα, 77-50. Διεισδύει. Κοιτάει την μπάλα, άστοχος. Ο Κοκκιός, 3 δευτερόλεπτα, 2, 1, δε στο Αριοφάρσκι, τελειώνει το παιχνίδι, 77-50, ο Κόρυβος κερδίζει τον ΑΟ Αγρινίου σε ένα παιχνίδι που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά από την ιστοσελίδα μας sportstats.gr. Ηρεμία επικρατεί με τους παίκτες των δύο ομάδων να δίνουν τα κέρια ένας τον άλλον. Βλέπω εκεί τον Κατσαβόπουλο προσπαθεί να πει κάτι στον Κάτζιο. Προσπαθούν να τον απομακρύνουν τον Κατσαβόπουλο οι συμπαίκτες στον Κόρυβο. Με αυτά και με αυτά, 77-50. Πρώτο σκόρ του αγώνα ο Μίτροβιτς, 18 πόντι με 3 τρίποντα. Ο Παπαρέγκας είχε 13 με 2, όσους ακριβώς και ο Μαστρογιαννόπουλος 13 με 2 και ο Μαστόρος είχε 10 πόντους. 7 πόντι για τον Τάταρη και 8 πόντι με ένα τρίποντο για τον Καβασιάδη και 2 πόντι για τον Μιχαλούτσο για τον Κόρυβο. Για την πλευρά του ΑΟ Αγρινίου 15 πόντους είχε ο Φάρσκι, 9 με 1 ο Μίτσου, 7 με 1 ο Νικολαίδης, 6 ο Γκάτζιος, 3 ο Κοκκιός, 2 ο Μπάλος, 1 τρίποντο ο Παπαθανασόπουλος, 7 ο Τσούκας και 1 πόντο ο Κυριλής. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, ελπίζουμε να απολαύσατε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να είστε όλοι καλά και να τα ξαναπούμε σύντομα με καινούργιες μπασκετικές αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.